ένα τσίμπημα και 10 λεπτά είναι αρκετά για την ανίχνευση του ιού και στα άτομα που δεν είχαν συμπτωματολογία και έχουν αναπτύξει ανοσία στον ιό. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, κάναμε στην πράξη το τεστ αντισωμάτων, για το οποίο οι απόψεις των επιστημόνων διείστανται. Αυτό είναι το τεστ που σε λίγα λεπτά θα μας δείξει εάν νοσήσαμε, εάν νοσούμε ή αν δεν έχουμε νοσήσει από τον COVID-19. Αφού καθαρίσουμε καλά τα χέρια μας με αντισηπτικό, τρυπάμε το δάχτυλό μας. Εγώ τώρα θα σε τρυπήσω και μέσω αυτού θα αντλήσουμε αίμα για να δούμε βάσει αντισωμάτων εάν έχεις νοσήσει. Τώρα εφόσον αντλήσαμε το αίμα που θέλουμε, με το διαλύτη θα σου βάλω απλά 2 σταγόνες από το διαλύτη για να δείξουν τα αποτελέσματα. Ένα, 2. Θα περιμένουμε, σε 10 λεπτά θα βγουν τα αποτελέσματα. Έχουν βγει τα αποτελέσματα, έχουν περάσει τα 10 λεπτά. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι το τεστ είναι έγκυρο, γιατί όταν η γραμμή στο C υπάρχει, σημαίνει ότι είναι έγκυρο. Ωραία. Τα αποτελέσματα είναι αρνητικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν υπάρχει καμία γραμμή στα αντισώματα LGG και LGM. Οπότε είσαι αρνητική. Αν σε ένα από τα 2 υπάρχει γραμμή, σημαίνει τότε ότι νόσησε. Το συγκεκριμένο τεστ έχει πιστοποιήσει CE και είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο αφορά στα αποθέματα τεστ που είναι διαθέσιμα στην κυπριακή αγορά, ο αριθμός τους είναι περιορισμένος, ενώ σύντομα αναμένονται να φτάσουν και νέες παρτίδες.